αγαπητοί μου, το περί φιλαργυρίας θέμα, το οποίο ελπίζομαι πρώτα ο Θεός να είναι και το τελευταίο απόψε. Ο πλούτος και η αγάπη προς αυτόν είναι στην πραγματικότητα μία απάτη. Δηλαδή, ο φιλάργυρος στηρίζεται πάνω εις μίαν απάτη. Είναι το πιο τραγικό πρόσωπο ο φιλάργυρος άνθρωπος, διότι συλλέγει αλλά ουδέποτε απολαμβάνει. Η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου δίδει μία ανάγλυφον, ή μάλλον δίδει την πραγματικότητα ανάγλυφον. Όταν λέμε απάτη, δεν εννοούμε μόνο αυτό που ανέφερα, ότι δηλαδή δεν απολαμβάνει ο φιλάργυρος άνθρωπος ούτε τα παρόντα αγαθά, αλλά ότι κι αν ακόμη με την μορφή της πατάλης θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις αισθήσεις του ανθρώπου, πάλι είναι μία απάτη, διότι στην παραβολή του πλούσιου και του Λαζάρου βλέπουμε ότι ο πλούσιος ευρέθηκε εις τόπον ανεπιθύμητον, δηλαδή εις αυτήν την κόλαση, και ότι η ικανοποίηση των αισθήσεων δια της συλλογής χρημάτων είναι η μεγαλύτερη απάτη που έχει να δεχθεί ή να πάθει ο άνθρωπος. Ο πλεονέκτης ποτέ δεν χορταίνει, ή καλύτερα όχι το στομάχι του, αλλά το μάτι του. Το στομάχι έχει κόρο, το μάτι δεν έχει ποτέ κόρο. Ποτέ το μάτι του πλεονέκτου δεν λέγει φτάνει. Ο Άδης δεν είπε φτάνει, ούτε και ο πλεονέκτης είπε ποτέ αρκεί. Ερωτά ο Μέγας Βασίλειος, πότε θα χαρείς αυτά που αγωνίζεσαι να αποκτήσεις χωρίς ποτέ να σταματάς. Έχεις τόσα και τόσα, φτωχέ πλεονέκτη. Τρεις πύχες γης σε περιμένουν μόνο. Δεν θα συνέλθεις ποτέ. Συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, τι λόγο θα δώσεις εμπρός εις τον δικαιοκρίτην Χριστόν. Ποιους συνηγόρους θα πληρώσεις προς τούτο. Ποιους μάρτυρας θα προσκομίσεις. Τίποτα δεν θα σε συνοδεύει εκεί, ούτε τα χρήματα ούτε τα κτήματα. Μόνος θα μείνεις, χωρίς φίλους, χωρίς βοηθούς, αναπολόγητος, ντροπιασμένος. Τότε θα καταλάβεις την απάτη του πλούτου που τόσο αγάπησες και έδωσες όλη την καρδιά. Βλέπει κανείς πραγματικά, ο Μέγας Βασίλειος με ένα πολύ ζωηρό τρόπο δίδει την εικόνα του πλεονέκτου, του φιλαργύρου, ότι ζει όντως μίαν απάτη. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού σημειώνει διαστόματος Αποστόλου Παύλου προς την πρώτην προς Τιμόθεον επιστολή. Της μεν πλουσίης εν τον ημεώνη παράγγελε μη υψηλοθρονήν ουδέ ηλπικένε επί πλούτου αδηλότητη. Να παραγγέλεις εις τους πλουσίους του παρόντος αιώνος, της παρούσης ζωής δηλαδή, να μην είναι υπερήφανοι για τον πλούτο τους, ούτε να ελπίζουν εις την αδηλότητα του πλούτου, δηλαδή εις την αβεβαιότητα του πλούτου. Τα χρήματα, αγαπητοί μου, αφεντικό δεν γνωρίζουν. Σήμερα είναι στην τσέπη σου και αύριο είναι στην τσέπη του αλουνού και μεθαύριο του τρίτου. Πραγματικά τα χρήματα αφεντικό δεν γνωρίζουν. Αλλά τι, αλλά εν το Θεό το ζώντι, εκείνα είναι η ελπίδα μας. Ο οποίος Θεός είναι πλούσιος και ποτέ δεν φτωχαίνει. Εκεί πρέπει, ξαναλέμε, να είναι η ελπίδα μας. Το παρέχοντι ημίν πάντα πλουσίως εις απόλαυση. Αγαθοεργήν πλουτίν ενέργης καλής, να κάνουμε αγαθά έργα, να πλουτίζουμε όχι με χρήματα αλλά με καλά έργα
ευμεταδότους είναι, να είμεθα πρόθυμοι να μεταδίδουμε το αγαθόν. Κοινωνικούς. Το κοινωνικό σημαίνει εδώ να έχω αντίληψη ορθή της κοινωνικότητας. Το κλαίν με τα κλαιόντων και χέρι με τα χερόντων. Αποθησαυρίζοντας εαυτής θεμέλιον καλών εις το μέλλον ή να επιλάβονται της αιωνίου ζωής. Για να μπορούν να έχουν καλό θεμέλιο, σίγουρο, για να μπορέσουν να κερδίσουν, να πιάσουν, επιλάβονται, να πιάσουν την πνευματική ζωή. Δεν μένει τώρα παρά να δούμε μετά από όλα αυτά που και την περασμένη και προπερασμένη φορά αναφέραμε δια την κατάσταση του φυλαργύρου και δια τας πτυχάς ενίοτε λεπτάς της φυλαργυρίας. Πώς δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος να καταντήσει φυλάργυρος χωρίς να το αντιληφθεί? Δεν μένει παρά να δούμε το κατάντημα, αγαπητοί μου, του φυλαργύρου. Η παραβολή του άφρονος πλουσίου μας δείχνει αφενός μεν τον πρόωρον θάνατον του φυλαργύρου, αφετέρου δε την αιωνία κόλαση. Όταν οι δαίμονες ζητούν την ψυχή του πλεονέκτου αυτού, είναι εκείνος που είπε «καθελό μου τας αποθήκας» στην παραβολή «και μίζω να σηκοδομήσω», δεν δίδει τους καρπούς της χρονιάς εκείνης ή της περασμένης ή της προπερασμένης. Δεν σκέφτεται ότι οι καρποί θα σαπίσουν? Όχι, να τους φυλάξει όλους, να μην χαθεί τίποτε. Χαλάει τις παλιές αποθήκες και κάνει πιο μεγάλες για να μπορεί όλα να τα φυλάξει εκεί. Και στο τέλος, έχοντας το κλειδί στην τσέπη, να πει «ψυχή μου, τώρα έχεις πολλά αγαθά, κείμενα είσαι έτσι πολλά, για πολλά χρόνια, φάγε, πίε, εφραίνου». Φοβερό πράγμα. Εκείνη τη νύχτα ακούει την φωνή του Θεού. Άφρον, ακούσατε τον χαρακτηρισμό? Άφρον, άμυαλε, ο πλεονέκτης είναι άμυαλος. Είναι άνθρωπος ασύνετος. Ταύτη τη νυχτή, αυτή τη νύχτα ζητάνε την ψυχή σου. Ποιοι? Οι δαίμονες. Εκείνα που ετοίμασες ποιανού θα μείνουν? Αλλά και εκείνος ο ταλέπορος υπηρέτης του προφήτου Ελισαίου, ο Γεζή, και εκείνος ετιμωρήθη ως φυλάργυρος. Είναι γνωστό ότι ο προφήτης Ηλίας είχε υποτακτικών των Ελισαίων και ο Ελισαίος έγινε προφήτης. Και είτο η συνήθεια τότε, ο υποτακτικός του Ελισαίου, ο Γεζή, θα γίνεται και αυτός προφήτης. Το έχασε όμως το δώρο της προφητείας. Γιατί? Διότι το πλεονέκτης. Πώς είναι το πλεονέκτης? Ακούσατε το με δύο λόγια. Όταν ο Νεεμάνος Σύρος επήγε στον προφήτη να τον παρακαλέσει να τον θεραπεύσει, και εκείνος του είπε να πάει στον Ιορδάνη να βαπτιστεί, να μπει μέσα στο νερό κλπ, θεώρησε δε ανόητη τη συμβουλή του προφήτου ο Νεεμάν. Τελικά το έκανε, να μην πολυλογώ, και θεραπεύτη. Γυρίζει πίσω στον προφήτη να του δώσει χρήματα και ηματισμών. Λέγει ο προφήτης, ποτέ, ο Θεός σε έκανε καλά, πορεύει η ειρήνη. Δεν θέλω ούτε χρήματα ούτε ηματισμών. Επέμενε πολύ. Όχι, λέγει ο προφήτης. Τ' ακούει ο υπηρέτης, ο Γεζή. Φεύγει ο Νεεμάν με τη συνοδεία του. Ήταν πλούσιο, ήταν στρατηγός. Όταν απεμακρύνθη, κρυφά ο Γεζή, πάει ξοπίσω. Φωνάζει, στέκεται το αμάξι και λέγει στον Νεεμάν, μου είπε το αφεντικό μου, ψέματα, ο Ελισαίος, να μου δώσεις τόσες στολές και τόσα χρήματα. Χάρηκε πολύ ο Νεεμάν που επιτέλους θα μπορούσε να προσφέρει την ευγνωμοσύνη του κατά υλικών τρόπων. Έδωσε λοιπόν ό,τι ζήτησε ο Γεζή. Τα παίρνει ο Γεζή και πάει και τα κρύβει.
Όταν γυρίζει πίσω, του λέγει ο Ελισσαίος, «Πού ήσουν, Γεζί?» «Πουθενά, εδώ είμαι». «Γεζί, πού ήσουν?» «Εδώ είμαι». Η λέπρα του, του Νεεμάν να πέσει απάνω σου. Και αμέσως ο Γεζί, αγαπητή μου, έγινε λεπρός. Όχι μόνο έχασε το χάρισμα της προφητείας που θα είχε, αλλά και λέπρωση απέκτησε. Αλλά μένει κλασικό το παράδειγμα του Ιούδα. Γιατί έφτασε ο άνθρωπος αυτός να προδώσει πίον, το μεγαλύτερο κακούργημα των αιώνων, να προδώσει τον ενανθρωπίσαντα λόγο. Γιατί? Διότι άρχισε να αγαπά τα χρήματα ή το πλεονέκτης ή το φιλάργυρος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής τον κατηγορεί κλέπτη, ίνγαρ κλέπτης, και το γλωσσόκομον ευάσταζε. Ήταν κλέπτης, λέει. Και εκείνο που έβαζε μέσα στο γλωσσόκομον το ταμείο, θα βάζε τσέπη του. Αλλά γιατί το κλέπτης, η επιθυμία να κλέπτει, ή το δευτερογενής, η πρωτογενής αιτία, ή το η φιλαργυρία. Το αποτέλεσμα, δεν απείλαυσε τίποτε. Έδειξε μεταμέλεια, όχι την μεταμέλεια που θέλει ο Θεός. Έφτασε να αυτοκτονήσει ο άνθρωπος αυτός. Δεν τον ενέχθη ούτε το δέντρο και το σκηνή που αυτοκτόνησε. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος, είναι στα Σπράξεις, Α19-18, ούτως ο Ιούδας, ούτως μεν εκτίσα το χωρίον εκ μισθού αδικίας. Επήρε δηλαδή χρήματα και πρινής γενόμενος έσπα στο σκηνή και έπεσε βρούμητα χάμω. Ελάχισε μέσος, άνοιξε η κοιλιά του και εξεχύθη πάντα τα σπλάχνα του. Αυτό ήταν το τέλος του Ιούδα. Αλλά εκεί το επίγειον τέλος. Το αιώνιο, η αιωνία κόλασης και τιμωρία. Αγαπητοί μου, εκείνο που θα πει ο Χριστός, πορεύεστε απ' ημού, οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιο, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού, επίνασα γάρ και ουκεδοκατένη θα γίν, πίσω από το «δε μου δώσατε να φάγω», συνήθως κρύπτεται η φιλαργυρία. Και συνεπώς η θέση και ο κλήρος των φιλαργύρων είναι η αιωνία κόλασης. Εμπρός εις το ηθικόν αυτό κατάντημα του πλεονέκτου και του φιλαργύρου και την επαπειλουμένη τιμωρία, πώς πρέπει εμείς να κινηθούμε, ώστε εάν μεν υπάρχει η νόσος της φιλαργυρίας να θεραπευθούμε, εάν δεν υπάρχει να ασκήσουμε προληπτική θεραπεία, δηλαδή να φυλαχτούμε. Θα είχαμε 4 σημεία να αναφέρουμε που στέκονται πραγματικά και ανασταλτικά και θεραπευτικά της φιλαργυρίας. Το πρώτο είναι εκείνο το οποίο συνιστά ο Κύριος. Είναι μία μικρή φρασούλα την οποία εντελόμεθα να ενθυμούμεθα. Λέγει, μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Αυτό εντέλεται ο Κύριος εμάς, να ενθυμούμεθα την γυναίκα του Λότ. Άνδρες γυναίκες. Γιατί? Τι να ενθυμούμεθα από την γυναίκα του Λότ? Είναι γνωστό ότι η οικογένεια του Λότ, του ανιψιού του Αβραάμ, εκλήθη να σωθεί από τα Σόδωμα, τις οποίες πόλεως ήσαν κάτοικοι. Δεν ήσαν ντόπιοι, αλλά επήγαν εκεί και κατοίκησαν και δεν ήσαν οι αμαρτωλοί άνθρωποι όπως οι ντόπιοι. Ο Θεός αποφασίζει την καταστροφή αυτής της πέντα πόλεως και εξαιρεί μόνο την οικογένεια του Λότ. Γνωστή η ιστορία. Όταν φεύγουν πολύ πρωί ξημερώματα, αρχίζει η καταστροφή.
Πύλ και θιάφη έπεσε στην πόλη. Δεν σώθηκε κανείς. Επήραν όμως μία εντολή. Δεν θα γυρίσουν το κεφάλι τους πίσω να κοιτάξουν. Δεν άντεξε η γυναίκα του Λότ. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι δεν αναφέρεται καν το όνομά της. Γιατί δεν εγγράφει στο βιβλίο της ζωής. Γυρίζει το κεφάλι της να δει τι έγινε. Γιατί, περιέργεια? Όχι περιέργεια. Δεν είναι η περιέργεια το αμάρτημα της γυναικός του Λότ. Εγύρισε πίσω να δει τι έγινε το σπίτι της. Γιατί εκείνη έφευγε για να σωθεί, αλλά η καρδιά της ήταν κολλημένη στο σπίτι της. Εις τα υπάρχοντά της, εις τα αγαθά της, εις την αποθήκη της, εις τα επιπλά της, εις τον ηματισμό της, εκεί το κολλημένη η καρδιά της γυναικός Λότ. Και τελικά έγινε στήλη αλός, μια κολόνα αλάτι. Αγαπητοί μου, όταν ο Κύριος μας λέγει μνημονεύεται της γυναικός Λότ, θέλει να μας πει μη κολλάτε την καρδιά σας στα υλικά του κόσμου τούτου πράγματα. Έβαλες το χέρι σου επάνω εις το αλέτρι. Εκείνος λέγει ο οποίος έβαλε το χέρι επάνω στο αλέτρι και γυρίζει πίσω, δεν είναι εύθετος, κατάλληλος για την Βασιλεία του Θεού. Θα κάνεις ίσια αυλακιά όταν οργώνεις στρέφοντας το κεφάλι σου πίσω. Όχι. Εφόσον λοιπόν επήρες την απόφαση να σωθείς, επήρες την απόφαση να απαλλαγείς από τα πάθη, επήρες την απόφαση να ξεκολλήσεις από τον κόσμο, τώρα γιατί γυρίζεις το κεφάλι σου πίσω να κοιτάξεις? Γιατί ερωτοτροπείς πάλι με τα χρήματα, τα κτήματα και ό,τι άλλο ο κόσμος έχει για να προσφέρει? Γιατί ερωτοτροπείς? Αγαπητοί μου, είναι θλιβερά και μελαγχολική η εικόνα, αλλά πρέπει όμως με ειλικρίνεια να την περιγράψει κανείς. Είναι ως επί το πλήστον οι σύγχρονοι μας χριστιανοί. Ο σκύλος χορτάτος, η πίτα γερή. Αυτό που λέγαμε την περασμένη φορά, χριστιανισμός αδάπανος, χριστιανισμός άκοπος. Ναι, θα κοιτάμε προς τον Χριστό, αλλά θα κοιτάμε και προς τα πίσω, προς τον κόσμο. Δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται. Το σύνηθες είναι να πάθει κανείς απολύθωση. Και είναι η χειροτέρα μορφή πνευματικής καταστάσεως η απολύθωση της καρδίας. Είναι φοβερό πράγμα. Όταν μάλιστα νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι υγιής, ότι όλα πηγαίνουν καλά και ότι κανονικά έτσι πρέπει να είναι. Όχι, αγαπητοί μου. Θα το πω άλλη μια φορά. Όχι. Αποφασίζουμε τον δρόμο του Θεού. Όχι στροφή της κεφαλής, της καρδιάς δηλαδή. Αυτό εννοεί της κεφαλής. Της καρδιάς στροφή προς τον κόσμο και τα τερτύπια του. Δηλαδή το πρώτο βήμα μας, όπως αντιλαμβάνομεθα, το οποίο ο Κύριος προτείνει, είναι η αποκόλληση, το ξεκόλλημά μας από το πάθος της φιλοργυρίας, με το να μην στρέφουμε την καρδιά μας στα υλικά του κόσμου τούτου πράγματος. Είναι το πρώτο πραγματικά βήμα. Το δεύτερο βήμα, το οποίο καταπολεμά πραγματικά, έτσι αποτελεσματικά την φιλαργυρία μου, είναι η ελεημοσύνη. Προσέξτε, είναι η ελεημοσύνη. Αλλά μια ελεημοσύνη γενναιόδορη, όχι τσιγκούνικη, όχι φιδωλή. Όχι η ελεημοσύνη που θα δώσουμε μια δραχμούλα εις των φτωχών που κάθεται στα σκαλοπάτια του ναού μετά από το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Δεν είναι αυτό ελεημοσύνη. Δώσε και εκεί αν θέλεις, αλλά δεν είναι αυτό ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη είναι
να μάθεις να επισημαίνεις που είναι η πτωχή και να προσφέρεις σημαντικό ποσό. Ενίοτε και τι πρέπει, όχι ενίοτε, ακόμη και από το υστέρημα. Μυστεύεις, λέει ο Μέγας Βασίλειος, τα χρήματα της μυστείας σου όχι στο ταμείο της φιλαργυρίας, αλλά στο ταμείο της φιλανθρωπίας. Είσαι απλούς στην εμφάνιση, συνεπώς δεν έχεις πολλά έξοδα. Εκείνα τα χρήματα θα πάνε στην φιλανθρωπία, στην αγάπη, στην ελεημοσύνη. Έτσι η ελεημοσύνη μας θα πρέπει να είναι όχι τσιγκούνικη, όχι φιδωλή, αλλά γενναιόδορη. Ακόμη η ελεημοσύνη μας δεν πρέπει να είναι εκτακτός, αλλά τακτική. Περίεργο, την ελεημοσύνη τη θυμούνται όλοι τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Βλέπετε, γίνεται μία κίνηση πάντα να μαζέψουμε γλυκά, χρήματα ή ό,τι άλλο, Χριστούγεννα και Πάσχα. Μα οι πτωχοί μόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα ζουν. Τον άλλο καιρό, ποιος θυμάται τους πτωχούς τον άλλο καιρό? Αγαπητοί μου, όχι εκτάκτος η ελεημοσύνη μας, όχι περιστατικός, αλλά συστηματικός. Επισημάνατε, μία οικογένεια. Έχετε πιο πολλά χρήματα, δύο. Έχετε ακόμη πιο πολλά, τρεις οικογένειες, όσο μπορείτε. Και να πείτε, κάθε εβδομάδα, ή κάθε 15, ή κάθε μήνα επιτέλους, από τα χρήματα που θα έχω, το μισθό μου, τα έσοδά μου του μηνός, θα ξεχωρίσω ένα ποσό για τη φιλανθρωπία. Το πόσο θα ξεχωρίσεις, αυτό δεν μπορεί να σου επιβληθεί. Εξαρτάται από τα έξοδά σου, από τη διάθεσή σου, την αγάπη σου κτλ. Ένα παράδειγμα θα πω. Παίρνεις 1000 δραχμές. Δώσε τις 100, βάλτε στην άκρη, να τις βάλεις, να τις δώσεις για ελεημοσύνη. Παράδειγμα το ανέφερα αυτό. Είδατε ότι στον παλαιό νόμο υπήρχε η αποδεκάτωση. Αποδεκατό σημαίνει δίδω από όλα τα υπάρχοντά μου. Έφταναν μάλιστα σε μια τέτοια σχολαστικότητα οι Φαρισαίοι να αποδεκατούν το δυόσμο και το μαντανό. Εάν δηλαδή η πρασιά του περιβολιού τους είχε τόση ποσότητα μαντανό, το 1/10 να το δώσουν στον ναό. Γι' αυτό λέει και στην παραβολή του Φαρισαίου και του Ελώνου εκεί ο Φαρισαίος, ότι αποδεκατώ πάντα ως ακτώμε. Ως αποκτώ, το 1/10 το δίνω εις τον ναόν, ως να υποχρεώνεις τον Θεόν. Αυτό το 10 δεν ήταν στην πραγματικότητα αληθές, διότι ο Χριστός το απεκάλυψε, ότι οι άνθρωποι αυτοί κατέτρωγον, λέγει, τα σπίτια των χειρών. Πώς μπορεί να φάει κανείς στο σπίτι μιας χείρας γυναίκας? Πώς μπορεί να το φάει? Με ένα κομμάτι ψωμί μάλιστα. Αντί ενός κομμάτι ψωμί, συγγνώμη. Δηλαδή πώς? Δίνει δανεικά, βάζει υποθήκη η γυναίκα ή η χείρα το σπίτι, γιατί πώς να το ξοφλήσει? Δεν έχει να το ξοφλήσει, στο τρώει ο άλλος. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να φάει κανείς την περιουσία του φτωχού. Αυτό το αποκαλύπτει ο Χριστός. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Όχι μόνο να μην μετέλθουμε αυτήν την αδικία, αλλά θα πρέπει επιπλέον να αποδεκατούμε τα υπάρχοντά μας. Έτσι, πώς? Ένα ποσό στην άκρη για την αγάπη του Θεού και την ελεημοσύνη. Ξαναλέγω, μπορεί να μην είναι 10, μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 100, μπορεί να είναι 2 λεπτά που έριξε εκείνη η χείρα, 2 λεπτά μόνο. Αλλά θα πρέπει όμως να είναι και από το υστέρημα ενίο. Η ελεημοσύνη λοιπόν θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο σημείο αυτό. Όταν ο Κύριος μας ομιλεί για την καλή διαχείριση του πλούτου, αυτό θέλει να μας πει, ότι πρέπει τα υλικά μας αγαθά να τα χρησιμοποιούμε δεόντως. Είπε τούτο ο Κύριος και είναι μελαγχολικό και το παρατηρούμε, έτσι είναι. Η ή του αιώνας τούτου φρονιμότερη υπέρ τους ιούς του φωτός εις τη γενεάν την εαυτόν εισήν.
ποιοί του αιώνα τούτου, οι κοσμικοί άνθρωποι. Βλέπετε πως κινούνται, τους παίρνει ο Χριστός για παράδειγμα. Ακούστε, για παράδειγμα. Ο κοσμικός άνθρωπος, πολλάκις, είναι συνετός. Η σύνεσή του αναφέρεται στα κοσμικά πάλι πράγματα. Βλέπει πως κινείται η αγορά. Ανεβαίνουν τα πράγματα. Σπέβδει τα χρήματά του να τα επενδύσει. Να πάρει κόπεδα, να πάρει διαμερίσματα. Είναι συνετός. Προσέξτε, είναι συνετός. Αλλά κατά κόσμον συνετός. Όχι κατά Θεόν, κατά κόσμον. Παρατηρεί λοιπόν ο Κύριος τους κατά κόσμον συνετούς και λέει: οι συνετοί κατά κόσμον ξεπερνούν τους Υιούς του Φωτός, τα παιδιά του Θεού. Δεν έχουμε σύνεση, τα παιδιά του Θεού. Σε τι? Τι έγκυται η σύνεση των πιστών χριστιανών? Το να κάνουν και οι χριστιανοί επενδύσεις. Αλλά τι, πού, πώς? Οι επενδύσεις τους πάλι με τα χρήματα θα είναι. Αλλά δεν θα είναι τα κτήματα και οι πολυκατοικίες, αλλά θα είναι η ελεημοσύνη. Και μάλιστα ο Κύριος μας είπε ότι σε αυτήν την τράπεζα του ουρανού ούτε σκουριά υπάρχει, ούτε σκόρος υπάρχει, ούτε σκουλίκι υπάρχει, ούτε κλέφτης υπάρχει. Είναι η πιο ασφαλισμένη τράπεζα. Με τραπεζίτην αυτών των Χριστών, αυτών των Θεών, ο οποίος δεν σφατερίζεται. Επιτέλους, όσο συνετικεροί είναι οι άνθρωποι, αν γίνει ένας πόλεμος, φτωχαίνουν οι τράπεζες, πέφτουν έξω οι τράπεζες. Και εκεί που να θεωρείται η ασφάλεια των χρημάτων, να βλέπουμε να μένουν οι άνθρωποι, οι συνετοί του κόσμου τούτου, να μένουν χωρίς χρήματα. Δεν υπάρχει όμως αυτό εις την Βασιλεία του Θεού. Ο Θεός δεν φτωχαίνει ποτέ. Ο Χριστός μας είπε το εξής και το τόνισε: «Καγώ ημίν λέγω, ποιήσατε εαυτής φίλους εκ του μαμονά της αδικίας». Είναι όταν εκλείπητε δέξονται ημάς εις τας αιωνίους σκηνάς. Πριν όμως σας εξηγήσω αυτό, επιτρέψατε μου να πω με δύο λόγια την παραβολή που ξεκινά το συμπέρασμα τούτο. Κάποιο αφεντικό ανακαλύπτει ότι ο οικονόμος του καταχράτε χρήματα. Έλα εδώ, του λέγει, έμαθα ότι δεν έχεις καλή διαχείριση. Λοιπόν, μάζεψε τους λογαριασμούς και θα σε διώξω. Ο οικονόμος αυτός κάνει μια σκέψη. Ακούτε τη σκέψη, την οποία επενεί ο Χριστός. Επενεί από πλευράς σκέψεως, κατά κόσμο να σκέφτει. Λέει λοιπόν, σκάπτην ου δύναμε, επετήν εσχύνομε. Να πάω να σκάψω τώρα που θα με διώξει τα αφεντικά από την υπηρεσία? Δεν μπορώ. Να πάω να ζητιανεύω? Ντρέπομαι. Λοιπόν, κατάλαβα τι θα κάνω. Στο αφεντικό του υπήρχαν πολλοί χρεοφυλέτες. Λέει στον έναν: πόσο στάρι χρωστά στο αφεντικό μου? Λέγει 100 κιλά. Τώρα χοντρικά τα παίρνω, έτσι, ελεύθερη απόδοση της παραβολής. 100 κιλά. Πιάσε, γράψε απόδειξη γραμμάτιο ότι χρωστάς μόνο 50, όχι 100. Πάει στον άλλο. Πόσο, λέει, λάδι χρωστάς στα αφεντικό μου? Τόσο, 80. Γράψει 60. Δηλαδή άρχισε να χαρίζει από εκείνα που χρωστούσαν οι άνθρωποι στα αφεντικό στους χρεοφυλέτας, από τα αγαθά του αφεντικού του. Είδατε, πονηριά, βεβαίως, πονηριά. Κλέφτη το αφεντικό. Και λέει, όταν θα με απολύσει το αφεντικό, όλους αυτούς εγώ θα τους έχω κάνει φίλους, αφού τους χάρισα τα χρέη τους. Οπότε θα πάω στα σπίτια τους και θα με φιλοξενούν και θα περάσω τη ζωή μου. Και λέει ο Κύριος, είδατε πως σκέφτεται ο άνθρωπος αυτός? Σκέφτεται κατά κόσμον, αλλά συνετά. Δηλαδή, να μην δυστυχήσεις, σκέφτηκε έτσι. Το ίδιο πράγμα να κάνετε και εσείς, λέει ο Χριστός. Τι? Και εσείς να κάνετε φίλους. Με ποιον τρόπο? Με τον μαμονά της αδικίας. Ο μαμονάς
ήταν ο θεός του χρήματος στους Ασσυρίους. Και συνεπώς, επειδή πάντα ο κατέχων χρήματα μετέρχεται αδικίαν δια να στερεωθεί, να κερδίσει κτλ. Κτλ. Γι' αυτό ο Κύριος το χρήμα το αποκαλεί μαμονά της αδικίας. Και λέγει τώρα, να κάνετε και εσείς φίλους κατά παρόμοιον τρόπο. Πώς δηλαδή? Να κάνετε ελεημοσύνη. Τα λεφτά δεν είναι δικά σας, είναι του Θεού. Σας τα έδωσε ο Θεός. Πάρτε τώρα από τα χρήματα που σας έδωσε ο Θεός. Πόσο παίρνεις μισθό? Τόσο. Πόσο παίρνεις από ενοίκια? Τόσο. Πόσο παίρνεις από τα χωράφια? Τόσο. Γιατί από τα χωράφια και από τα ενοίκια? Μα ο Θεός έδωσε τη βροχή και πήρες το στάρι και πήρες και το πούλησες. Ή το μπαμπάκι πήρες και το πούλησες. Αυτά είναι του Θεού, δεν είναι δικά σου. Θα μου πεις ότι κουράστηκες και αν σου ρίχνει μια αρρώστια ο Θεός και στέλνει στο κρεβάτι, τι θα έκανες? Και ακόμη αν ο Θεός δεν έβρεχε καθόλου, μέρα νύχτα να χρεστούμπες στο χωράφι σου, θα έπαιρνες από εκεί σιτάρι ή μπαμπάκι? Ο Θεός σου τα δίνει αυτά. Ο Θεός βρέχει, ο Θεός βγάζει τον ήλιο, ο Θεός σου δίνει υγεία, σου δίνει δυνάμεις να σπείρεις, να καλλιεργήσεις, να θερήσεις, να πουλήσεις. Λοιπόν, από τα χρήματα αυτά που είναι του Θεού, πάρε δώσε ελεημοσύνη. Δώσε, σκόρπισε. Όταν θα έρθει η ώρα να πεθάνεις, αυτοί στους οποίους έδωσες χρήματα, τώρα εδώ κάνει μια εικόνα ο Κύριος, επειδή θέλει να μοιάζει το συμπέρασμά του με την παραβολή που είπε. Δεν απαραίτητο εκείνους που ελεήσαμε ότι θα πάει στον παράδεισο, όχι, αλλά για να ταιριάξει το συμπέρασμα με την παραβολή, ώστε να σας δεχθούν και εσάς εις τας αιωνίους μονάς εκείνους τους οποίους δώσατε χρήματα, και πλέον εκείνοι θα συνηγορήσουν για εσάς να σας δεχθεί ο αιώνιος βασιλιάς στη βασιλεία του. Λέει ακόμη ο Κύριος, πωλήσατε τα υπάρχοντα ημών και δότε ελεημοσύνη. Ποιήσατε αυτής βαλάντια μη παλαιούμενα. Ακούσατε? Κάνετε, λέει, τους εαυτούς σας πορτοφόλια, βαλάντια, πορτοφόλια, τάντες, που δεν παλιώνουν. Θησαυρών ανέκλειπτον εν της ουρανής. Θησαυρός που δεν λείπει ποτέ από τον ουρανό. Δεν δίνεται να αφαιρεθεί. Όπου κλέπτης ούτε εγγίζει, ουδέ σεις διαφέρει, διαφύρει. Όπου γαρεστεί ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών έστε. Διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, θέλεις να γίνεις πλούσιος? Θα σου πω ένα παράξενο πράγμα. Άκουσέ το, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Σκορπιζόμενος ο πλούτος, καθόν ο Κύριος υποτίθεται τρόπον, πέφτει και παραμένει. Συνεχόμενος δε, αλλοτριούστε, εάν φυλάσεις, ουκ έχεις. Εάν σκορπίσεις, ουκ απολύσεις. Να σας το μεταφράσω. Όταν σκορπίζεται ο πλούτος με τον τρόπο που ο Χριστός θέλει, τότε είναι φυσικό να παραμένει ο πλούτος, να μην ξοδεύεται. Συνεχόμενος δε, αλλοτριούστε. Όταν όμως φυλάξετε ο πλούτος στις τράπεζες και στα ντουλάπια, τότε αποξενούται από σένα. Παράξενο μοιάζει. Εάν φυλάσεις, δεν θα έχεις. Εάν σκορπίζεις, δεν θα χάσεις. Πώς γίνεται αυτό? Διότι απλούστατα ο φιλάργυρος δεν έχει την ευλογία του Θεού, ενώ ο ελεήμων έχει την ευλογία του Θεού. Λέγει θαυμάσια ένας ψαλμικός στίχος, είδα τον δίκαιον από το πρωί μέχρι το βράδυ να δανείζει και να ελεεί. Μια μικρή παρένθεση. Δανείζω, δανείζοντες λέει μηδέν απελπίζοντες. Δανείζεται μηδέν απελπίζοντες. Απελπίζω θα πει ελπίζω από τι? Είτε τόπο να πάρω, είτε μεν
τα ίσα, να μην πάρω τόκο, αλλά να έχω κάποια ελπίδα ότι δίνοντας σήμερα χρήματα σε αυτό το πρόσωπο, αύριο αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μένα για να με εξυπηρετήσει σε μια β' υπόθεση. Όχι, δεν θα έχεις καμία ελπίδα και να τα χάσεις ακόμη τα χρήματα εάν δεν στα επιστρέψει ο άλλος. Δεν θα περιμένεις από εκείνα που δανείζεις τίποτε. Μια ακόμη μικρή παρένθεση. Όταν λέμε και να τα χάσεις, όταν θα σου ζητήσει ο άλλος για να κάνει επιχειρήσεις, δεν θα δανείσεις χρήματα. Ο Κύριος όταν μιλεί για δανεισμό, εννοεί την περίπτωση που άλλος πεινάει, γυμνητεύει, είναι άρρωστος. Και πόσο μπορεί να δώσει έναν άνθρωπο που πεινάει 100 δραχμές, 500 δραχμές, 1000 δραχμές, αν έχει οικογένεια. Είναι, πεινάει, σας είπα, ή άρρωστος. Πώς, 2000 δραχμές. Αν τα χάσεις, χάθηκε ο κόσμος. Στάφερε, στάφερε. Δεν στάφερε, δεν στάφερε. Δεν έδωσες 50 και 100 και 500 χιλιάδες και 500 εκατομμύρια για να κάνει ο άλλος τις επιχειρήσεις του και πέφτει έξω και στα τρώει. Εκεί δεν είναι φιλανθρωπία να δώσεις για να κάνει ο άλλος επιχειρήσεις. Η φιλανθρωπία έγκυται εις το να δανείσεις για να φάει ο άλλος και να πάρει φάρμακα και να τη δει και να πάρει και ξύλα για να μην παγώσει από το κρύο. Εκεί είναι η φιλανθρωπία. Μόνο, τίποτε άλλο. Λοιπόν, λέει τώρα ο Κύριος, συγγνώμη, η Παλαιά Διαθήκη, είδα τον δίκαιο από το πρωί μέχρι το βράδυ να ελέγει και να δανείζει και δεν τον είδα ποτέ φτωχόν. Ούτε το σπέρμα του, η απογονή του, επίνασαν από ψωμί. Είδα όμως τον ασεβή και για μια στιγμή γυρίζω, επερώμενος σαν τα σκέδρος του Λιβάνου, για μια στιγμή γυρίζω και δεν βλέπω ούτε τον τόπο που ήτανε. Που σημαίνει ότι αν πράγματι θέλεις να μην πεινάσεις ποτέ στη ζωή σου, μάθα να ελεείς, αδελφέ. Η ελεημοσύνη δεν κάνει ποτέ φτωχό τον άνθρωπο. Μόνο θα ξέρουμε πώς θα ελεούμε, πόσο θα ελεούμε και ποιους θα ελεούμε. Ένας μπεκρής δεν μπορεί να τυχαίνει της φιλανθρωπίας μας να του δίνουμε τα χρήματα να πάνε τα πιει κρασί, ή μια γυναίκα να τα κάνει λούσα, ή ένας νέος πάταλος να πάνε να τρώει στην ανηθικότητα και στην αμαρτία. Όχι. Θα υπάρχει όντως ανάγκη. Ανάγκη. Και θα δώσουμε χωρίς να υπολογίσουμε και να σκεφτούμε ότι μπορεί να φτωχύνουμε. Όχι. Θα βοηθήσουμε, αλλά θα πιάνει τόπο αυτό το οποίο δίδουμε. Και το τρίτο βήμα, το τρίτο στοιχείο, είναι σπουδαιότατο ανασταλτικό της φιλαργυρίας. Μετά από την αποκόλληση που πρέπει να έχουμε και την ελεημοσύνη, είναι, αγαπητοί μου, η αυτάρκεια. Τι είναι η αυτάρκεια? Είναι η αρετή της μετριότητας. Είναι αρετή, διότι ο άνθρωπος ακολουθεί την μετριότητα. Δεν θέλει τίποτε το πολύ. Είναι εκείνο το οποίο έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες μέσα στη σοφία τους. Μηδέν άγαν. Τίποτε το πολύ. Και αυτό βέβαια εις όλους τους τομείς, αλλά και εις το θέμα, και εις το θέμα του πλούτου ή της πτωχίας. Η μετριότητα. Ούτε πολύ πλούσιος, ούτε πολύ φτωχός. Το μέτριο. Εκείνο που θα μπορείς να κινηθείς στη ζωή σου. Ο σοφός Ιράκ θεωρεί την μετριότητα, δηλαδή την αυτάρκεια, την μετριότητα, ένα στοιχείο σταθερότητος της ευσεβίας. Λέει, Θεέ μου, μη με κάνεις ούτε πλούσιον πολύ, ούτε φτωχόν πολύ, διότι αν με κάνεις πλούσιον θα σε ξεχάσω, αν με κάνεις φτωχόν θα σε ιδρύσω και θα βαρυγκομίσω εναντίον σου. Δώσ' μου τόσα ώστε
ούτε στην υπερβολή του πλούτου να πέσω, ούτε στην υπερβολή της πτωχίας. Είναι πράγματι η αυτάρκεια, το λέει και η λέξη. Αρκούμε σε αυτά τα οποία υπάρχουν. Είναι σπουδαιοτάτη αρετή και μπορεί κανείς πολλές άλλες αρετές να μετέλθει εάν είναι λιτός, το λέει με γιώτα. Είναι λιτός στις ανάγκες του, είναι μέτριος στις ανάγκες του, είναι αυτάρκης. Το μέτρο της αυταρκίας ποιο είναι? Βέβαια το μέτρο δεν είναι ακριβώς αντικειμενικό, ποικίλει, είναι, έχει αρκετό υποκείμενο μέσα. Πλην όμως ένα περίπου είναι το εξής. Αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του. Έστι δε πορισμός μέγας η ευσέβεια με τα αυταρκίας. Πορισμός πλούτος μέγας λέγει. Το να συνδυάσεις την ευσέβεια με την αυτάρκεια. Ουδέν γάρ εις ενέγκαμεν εις τον κόσμον. Δηλωνότι ουδέξεν εγκίν τη δυνάμεθα. Είναι φανερό λέγει ότι όταν ήρθαμε στον κόσμο, γυμνή μπήκαμε στον κόσμο αυτόν, δεν φέραμε τίποτα. Γυμνή θα φύγουμε, δεν θα πάρουμε τίποτα. Εκείνο που έλεγε ο Ιώβ, γυμνός γεννήθηκα από τη μάνα μου, γυμνός και θα πεθάνω. Έχοντες δε, αφού αιτιολογεί ότι έτσι έχουν τα πράγματα, τώρα δίνει το μέτρο. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρκές της σώματος. Τι υπέροχο μέτρο. Τι είναι οι διατροφές? Τα τρόφιμά σου. Εκείνα που χρειάζεται να ζήσει το μήνα ή το χρόνο, αν έχεις χωράφια, που πρέπει να έχεις αποθήκη τη χρονιά σου. Διότι η γεωργή μας επιπαραδείγει ότι μία φορά το χρόνο ή δύο φορές το χρόνο πουλάνε τα προϊόντα τους. Πρέπει λοιπόν να έχουν μια αποθήκη ή χρημάτων ή τροφίμων. Το στάρι της χρονιάς λένε. Το λάδι της χρονιάς λένε. Λοιπόν, έχονται τα διατροφάς μας, έχοντες και τα σκεπάσματα, τι, το νηματισμό μας, αυτό που έχουμε. Έχουμε το σπίτι μας που βεβαίως μας σκεπάζει, εις αυτά να αρκεστούμε. Τίποτα. Γιατί θες κι άλλα κι άλλα. Βλέπετε, ότι ένας αποκτά ένα σπίτι, να έχουμε και δεύτερο, να έχουμε και τρίτο, ανοίγει η όρεξη. Και πάμε και σταματημός δεν υπάρχει. Μετά, ένα άλλο μέτρο, το ίδιο είναι, αλλά με άλλη έκφραση. Και αναφέρεται εις το θέμα της ιδιοκτησίας. Διότι ο άνθρωπος, ο χριστιανός, έχει πολύ, θα λέγαμε, σχετική στάση έναντι της ιδιοκτησίας. Απόλυτος ιδιοκτήτης είναι μόνος ο Θεός. Κι άλλο δεν το έχουμε πει αυτό. Δεν θέλω πολύ να μείνω, γιατί τα θέματα αυτά τα έχω άλλοτε αναπτύξει. Μόνο απλώς τώρα τα τονίζουμε σαν ανασταλτικά της φιλαργυρίας. Ποια οι στάσεις? Οι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες. Βλέπετε, αγόρασες κάτι. Τι αγόρασες? Ό,τι αγόρασες. Μη πεις αυτό, το ρολόι μου, το μαγνητόφωνο μου, εκείνο που είπε ο πλούσιος ο άφρον της παραβολής. Τα γεννήματά μου. Ποια μου? Ο Θεός τάξει. Δικά σου από μόνο σου. Ναι βέβαια, νομικώς τα λέγαμε, η περιουσία σου σου ανήκει. Δεν τίθεται θέμα. Η χρήση που θα κάνεις της περιουσίας σου όμως να είναι τέτοια που να μην λες η περιουσία μου. Και αυτό θα φανεί αγαπητοί μου από το εξής στοιχείο. Όπως και στον Ιώβ συνέβη. Ήρθε ανάγκη να πουλήσεις το κτήμα σου γιατί αρρώστησε η γυναίκα σου και τα παιδιά σου ή ο άνδρας σου. Δεν θα λυπηθείς. Ήρθε η ώρα να φας αυτά τα λεγόμενα έτοιμα λεφτά. Ήρθε η ώρα να τα ξοδέψεις. Δεν θα λυπηθείς. Θα πεις απλώς ότι γι' αυτό ακριβώς θα είχαμε μερικά χρήματα στην άκρη. Ήρθε μια αρρώστια. Ήρθε μια ανάγκη τώρα να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν θα λυπηθείς. Εάν λυπηθείς, σημαίνει ότι έβαλες αυτό το μου επάνω στα αγαθά σου. Εάν δεν λυπηθείς, τότε
απλώς κάνεις χρήση. Εκείνο το οι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες βάζει την πρόθεση κατά. Δεν λέει έχοντες, αλλά κατέχοντες. Πρέπει να έχεις, όχι να κατέχεις. Ως προς τον πολιτισμό, ποια η στάση μας. Και οι χρώμενοι το κόσμο τούτο, ως μη καταχρώμενοι. Αυτοί που κάνουν χρήση του κόσμου, του πολιτισμού, όχι καταχρώμενοι του πολιτισμού. Δηλαδή απλούστατα, ο πολιτισμός του προσφέρει επί παραδείγματι, τι σου προσφέρει, ηλεκτρική κουζίνα. Προσέξτε, ηλεκτρική κουζίνα. Ή κουζίνα πετρογκάζ. Η μάνα σου και η γιαγιά σου ανάβανε το τζάκι με ξύλα. Μουτουρωνόντουσαν, καπνιζόντουσαν, κυσούσαν εκεί να ανάψει το τζάκι με τα βρεγμένα ξύλα. Ή ο καιρός δεν το έπαιρνε τον καπνό, δεν τον έπαιρνε και γέμιζε το σπίτι κάπνα. Σήμερα δεν τα έχεις αυτά. Δεν σου λέει κανείς να γυρίσεις στο τζάκι της γιαγιάς σου. Όχι. Βάλε, θα λέγαμε, το πετρογκάζ ή την ηλεκτρική κουζίνα. Πρόσεξε όμως. Πρόσεξε όμως. Αυτά τα πραγματάκια που θα κάνουν τη ζωή σου έστω πιο ανετότερη. Μη κολλήσεις πάνω στον πολιτισμό ώστε να πεις εδώ είναι η ζωή, να φάμε, να γλεντήσουμε, ανέσεις, αυτοκίνητα, εκδρομές, πράγματα. Όχι. Στοπ. Αυτό θα πει χρώμενη και καταχρώμενη. Δίνασε να κάνεις χρήση, όχι κατάθεση. Όχι κατάθεση. Κάποτε οι άνθρωποι τρώγανε μία ή δύο φορές το ρόλο κρέας. Σήμερα τρώνε κάθε μέρα κρέας, πολλά σπίτια. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να σου πω να φας μόνο το κρέας τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, θα το πιο συχνότερα. Μη φας όμως Τετάρτη και Παρασκευή, μη φας τη Σαρακοστή ή επιτέλους, όχι και κάθε μέρα, εάν υποτεθεί ότι θα είχαμε μια άνεση να φάμε κάθε μέρα, όχι κάθε μέρα, λίγο κράτημα. Αυτό θα πει, θα κάνεις χρήση των αγαθών του πολιτισμού, όχι κατάρτιση. Πάντως το μέτρο, αγαπητοί μου, είναι μέσα στην πνευματικότητα. Γίνε πνευματικός άνθρωπος και θα βρίσκεις πάντοτε μέσα στην πνευματικότητά σου το μέτρο, το οποίο αλλάζει. Όσο πνευματικότερος γίνεσαι, τόσο το μέτρο είναι άλλο. Αυτό να μην το ξεχνούμε. Γι' αυτό ακριβώς και τα παραδείγματά μου είναι πολύ στοιχειώδη. Δεν μπορώ να δώσω ακριβώς ένα μέτρο, ούτε ως ένα μέτρο πρέπει αυτά που λέγω εγώ να εκλειφθούν. Γιατί όλα αυτά? Ο Απόστολος αιτιολογεί. Παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Περνάει, λέει, το σχήμα του κόσμου αυτού. Συμβουλεύει προς όλους τους χριστιανούς ο Απόστολος Παύλος, το Πνεύμα του Θεού. Αφιλάργυρος ο τρόπος, η προς Εβραίους είναι. Αρκούμενη της παρούσης. Ο τρόπος της ζωής μας να είναι αφιλάρτινος. Όπως θα κινούμεθα, μην δίνουμε εικόνα ότι αγαπάμε τα χρήματα. Και να αρκούμεθα σε εκείνο που έχουμε. Τίποτα. Αλλά ο Απόστολος ακόμη συνιστά την αυτάρκεια και αρνητικός μεν ως εξής. Η βουλόμενη πλουτήν εμπίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα και επιθυμίες πολλά και ανοήτους και βλαβερά. Βλέπετε πόσα κατά συσσόρευση λέγει. Έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλεια. Θες να πλουτίσεις, αυτά θα υποστείς. Θα χάσεις την ψυχή σου. Θα βυθιστείς μέσα εις των βυθών της ύλης, εις το τέλμα της ύλης, του ηλισμού. Και εκεί θα χάσεις την ψυχή σου. Θετικός όμως, ο Απόστολος Παύλος τονίζει την μετριότητα, την αυτάρκεια, διότι θέλει, όπως λέγει, θέλω, λέει, ημάς αμερίμνους είναι. Να είσαστε αμέριμνοι άνθρωποι. Τι είναι η μέριμνα? Είναι η φροντίδα, η αγωνιώδης. Τι θα κάνουμε. Αυτήν την αγωνιώδη φροντίδα έρχεται να κόψει και ο Χριστός.
που λέγει στην επιτρόνους ομιλία του, μη με ρυμνάτε την ψυχή ημών για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε. Μη με ρυμνάτε, δηλαδή μη φροντίζετε αγωνιωδώς. Όταν λέει μη με ρυμνάτε, δεν εννοεί μη πάτε να θερίσετε το χωράφι σας, ούτε λέγει μη πάτε να το σπείρετε το χωράφι σας. Δεν λέει τέτοιο. Και μπορείτε να κάθετε στο καφενείο και στο πλατήσκαλο του σπιτιού σας έξω στο πεζοδρόμιο και να κατσοβολεύετε τους διερχομένους. Δεν λέει αυτό. Τα χέρια της γυναίκας πρέπει πάντα κάτι να κάνουν. Μα ράψιμο, μα κέντημα όταν τελειώσει τις δουλειές της άλλης του σπιτιού. Όχι αργά χέρια. Γιατί αργά χέρια εύκολα οδηγούν σε πολλές αμαρτίες και σε κοτσομπολιά και λοιπά και λοιπά. Και εκείνο το, τα χωριά διατηρείται αυτό, να κάθονται έξω στην πόρτα τους και να σχολιάζουν όποιος περνάει. Φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα. Περνάς και λες τώρα αυτοί με κοτσομπολεύουν, εκείνοι με κοτσομπολεύουν. Κάθονται ένα, δύο, τρεις, πέντε και κοτσομπολεύουν. Άσχημα πράγματα. Δεν είπε τέτοιο πράγμα ο Χριστός όταν είπε μη με ρυμνάτε. Αλλά είπε βγάλτε την αγωνία από την καρδιά σας. Το τι θα γίνει παρακάτω. Γιατί σας θέλω αμερίμνους, λέει ο Απόστολος. Τι είναι η αμερίμνησία? Είναι η αμερίμνησία αυτό που οι πατέρες λέγουν η απροσπάθεια. Μεγάλη αρετή. Η απροσπάθεια. Τι είναι αυτή η απροσπάθεια? Όταν δει κανείς απροσπαθώς, χωρίς να καταβάλει αγωνιώδεις προσπάθειες για να επιτύχει κάτι. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ταύτην δε την απροσπάθεια έτεκε, γέννησε πείρα και γεύσης Θεού και φροντίς απολογίας εξόδου. Τρία πράγματα. Η πείρα του ποια είναι η ζωή. Η γεύση του Θεού. Όταν δοκίμασες ποιος είναι ο Θεός, μετά λες τι θα κάνω τα πολλά πράγματα. Και μετά η φροντίδα της απολογίας της εξόδου. Όταν θα πεθάνω τι θα πω στο Θεό. Αυτά τα τρία πράγματα. Η πείρα της ζωής, της πραγματικότητας. Πεθαίνει ο άλλος και έχει, και αυτός δεν ξέρει τι έχει. Και τον βλέπεις και λες τον ταλέπορο, τον φτωχό. Αυτό είναι πείρα της ζωής. Η γεύση του Θεού και η φροντίδα τι λόγο θα δώσουμε στον Θεό. Αυτά γεννούν την απροσπάθεια. Αρετή, σας είπα, σπουδαία. Και ερχόμεθα εις το τέταρτο και τελευταίο. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι προαιρετικό. Κάποτε πλησίασε ένας πλούσιος τον κύριο Νεανίσκος και του εζήτησε τι είναι τρόπο θα κατέκτα την αιώνια ζωή. Και ο κύριος του λέει, προσέξτε, τήρησε τις εντολές. Ποιες εντολές, λέει αυτός. Τι είμαι τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη μοιχεύσεις, τις εντολές. Ώστε λοιπόν μπορώ να κερδίσω τη βασιλεία του Θεού όταν τηρήσω τις εντολές. Βεβαιότατα ναι, ο Κύριος έτσι είπε. Τήρησε τις εντολές. Εφόσον όμως δεν διακατέχομαι από πάθη, ένα εκ των οποίων είναι και η φιλαργυρία. Φυσικά δημιουργείται θέμα ότι άμα αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον, δεν είσαι φιλάργυρος. Δεν είσαι φιλάργυρος. Και πού υπάγεται το πάθος της φιλαργυρίας? Εγώ το είπα έτσι. Στην πραγματικότητα είναι μέσα σε εντολές. Είναι στο ου κλέψεις. Δεν είπε ο Μέγας Βασίλειος την περασμένη φορά ότι εκείνος που γδίνει έναν ντυμένον, λοποδίτης ονομάζεται. Εκείνος που δεν δίνει έναν γυμνόν, ενώ δίνεται να τον δίνει με διαφορετικό όνομα, θα ονομαστεί. Όχι και αυτός λοποδίτης. Συνεπώς, η εντολή ου κλέψεις σημαίνει δεν δίνεσαι, λέει, σε φιλάργυρος, διότι αυτά που ο Θεός, αυτά που έχεις, ο Θεός σου τα έδωσε και διαχειριστή σε κατέστησε για να με ρυμνάς υλικός για τους πτωχούς. Άρα
όταν του είπε ο Κύριος του κλέψεις, και είπε ότι ετήρησε τις εντολές. Δεν καταλάβουνε πολλά πράγματα. Ας είναι όμως η τήρηση των εντολών δεν τίθεται θέμα, ότι δυνάμεθα να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά δεν μένει ικανοποιημένος ο νεανίσκος αυτός και δευτερώνει την ερώτησή του. Σε τι ακόμη θα μπορούσε ενδεχομένως να υστερώ? Και του λέει ο Κύριος, ένα ακόμη άλλο. Αν θέλεις, άκουσε. Όσα έχεις, πάντα όσα έχεις, πούλησε και διάδος πτωχής, δώσ' τους φτωχούς. Και δεύρω, έλα να με ακολουθήσεις. Εδώ τώρα, πάντα όσα έχεις πώλησον και διάδος πτωχής, και δεύρω ακολούθημη. Ούτε δεύρω ακολούθημη χωρίς πάντα όσα έχεις πώλησον, ούτε πάντα όσα έχεις πώλησον χωρίς δεύρω ακολούθημη. Δηλαδή, ακτιμοσύνη. Αλλά από τη στιγμή που ο άνθρωπος θέτει το θέμα της ακτιμοσύνης, το μέγα ανασταλτικών φάρμακων κατά της φιλαργυρίας, δεν αφήνει να αναπτυχθεί η φιλαργυρία όταν υπάρχει η ακτιμοσύνη. Η θεληματική, η εκουσία ακτιμοσύνη, τότε όταν ο άνθρωπος ξεκινήσει δια την ακτιμοσύνη, αντιλαμβάνεται ευθύς αμέσως ότι η ακτιμοσύνη μόνη της δεν γίνεται να υφίσταται ως έχουσα ίδιων σκοπών. Είναι μέσον. Οπότε, ο σκοπός της ακτιμοσύνης είναι να ακολουθήσεις τον Χριστό, τον οποίο δεν μπορείς να ακολουθήσεις εξ ολοκλήρου εάν έχεις ιδιοκτησία. Έτσι, από τη στιγμή που απαλλάσσεσαι της ιδιοκτησίας σου θεληματικά, οφείλεις να ακολουθήσεις τον Χριστό. Ή καλύτερα, γι' αυτό απαλλάσσεσαι της ιδιοκτησίας σου για να ακολουθήσεις τον Χριστό. Διότι το ελαττήριο της ακτιμοσύνης είναι η αγάπη. Η αγάπη προς τον Χριστό. Όπως αντιλαμβάνεστε όμως, η ακτιμοσύνη έχει πολλές διαβαθμίσεις. Ο Κύριος την είπε ως εξής: μακάρι η πτωχή το πνεύμα, διότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Ευτυχισμένοι αυτοί που είναι πτωχοί με την προαίρεσή τους, γιατί σε αυτούς ανήκει η βασιλεία του Θεού. Εδώ βλέπουμε τα εξής. Το μέτρο της ακτιμοσύνης είναι όπως και το μέτρο της ολιγαρχίας, της αυταρχίας. Όσο γίνεσαι πιο πνευματικός, τόσο το αλλάζεις το μέτρο και είναι κάποιο άλλο, κάποιο διαφορετικό. Δηλαδή, στην αρχή λες, δεν έχω ούτε σπίτι, ούτε κτήματα, ούτε χρήματα. Έχω όμως τα ρούχα μου, τη συσκευή μου, τα βιβλία μου, ό,τι έχω. Αυτό είναι μία μορφή ακτιμοσύνης. Ένα μέτρο. Υπάρχει άλλο μέτρο. Να αρχίζεις να λες, θυμάμαι κάποτε κάποιον, ήδη είναι μοναχός, είπε, δεν θα ήθελα παρά μόνο την Αγία Γραφή και τη Φιλοκαλία. Εγώ έλεγα, έχω ανάγκη από πάρα πολλά βιβλία. Βλέπετε, το μέτρο είναι διαφορετικό. Προχωρημένος ο άλλος βλέπει ότι δεν του χρειάζεται πάρα πολύ όλα τα άλλα. Αγαπητοί μου, ακούστε ένα μέτρο, δύο μέτρα, και θαυμάσατε από την πατερική πράξη και σοφία. Διάβαζε κάποτε ένας ασκητής, δεν είχε τίποτα μα τίποτα έξω από ένα Ευαγγέλιο. Και το διάβαζε το Ευαγγέλιο. Και λέει μια μέρα, το Ευαγγέλιο λέει, πάντα όσα έχεις πώλησον και διάβος πτωχής. Λοιπόν, πάει και πουλάει το Ευαγγέλιο του,
την εποχή εκείνη ήταν χειρόγραφα τα Ευαγγέλια και είχαν πολύ μεγάλη αξία, πάει και το πουλάει και τα χρήματα τα δίνει στους φτωχούς. Οπότε το μέτρο της ακτιμοσύνης του έφτασε να πουλήσει και την Αγία Γραφή. Ακούστε ένα άλλο μέτρο, εύσκατον θα λέγαμε. Κάποιος ασκητής επήγε και πούλησε τον εαυτό του τότε που ήταν ο θεσμός της δουλείας και πήρε τα χρήματα και τα έδωσε στους φτωχούς. Μου φαίνεται απελευθέρωσε κάποιον άλλον δούλον. Οπότε αυτομάτως βρέθηκε εκείνος δούλος, σκλάβος. Αλλά με την αρετή του, είδατε, με την αρετή του όμως, με την αρετή του και την αγάπη του και την προσπάθειά του, έκανε το αφεντικό του αληθινό χριστιανό. Οπότε το αφεντικό του τον ελευθερώνει και πάει και ξαναπουλιέται πάλι για να ελευθερώσει άλλον δούλον και να βοηθήσει άλλον άνθρωπο να γνωρίσει το Ευαγγέλιο. Οπότε πήρε το μέτρο, δεν υπάρχει συγκεκριμένο. Ξεκίνα, αδελφέ μου, πρώτον από εκείνο που είπε ο Χριστός. Ποιο? Μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Το πρώτο βήμα. Μετά παρακάτω, ξεκίνα. Να είσαι ολιγαρκής, αυτάρκης. Προχώρα στην πνευματική ζωή. Σιγά σιγά θα φτάσεις κάποτε να πεις: δεν βαριέσαι τώρα και αυτό, τι το χρειαζόμαστε. Ή εκείνο, τι το χρειαζόμαστε. Σήμερα έχεις ένα σαλόνι. Το να πεις ότι σε δύο χρόνια που είναι ντεμοντέ το σαλόνι μου, δεν είναι της μόδας πια, δεν θα πάω να το πουλήσω 5.000 για να πάρω ένα σαλόνι της μόδας 50.000. Όχι, κράτα αυτό. Αν πολύ προχωρήσεις στην πνευματική ζωή, μπορείς να πεις: και αν έχουμε και μερικές καρέκλες μόνο και ένα τραπέζι απλό, αυτό το πουλάμε και το κάνουμε, το δίνουμε στοχούς. Και αυτό είναι πρόοδος. Βλέπετε λοιπόν ότι εξαρτάται το μέτρο, πιστεύω έγινε αντιληπτός το παδεκάκης, εξαρτάται το μέτρο από τον βαθμό της πνευματικότητος των οποίων διαθέτεις. Αλλά η ακτιμοσύνη έχει πολλά άγαθα. Ας πω δύο λόγια, γιατί μόνο μία ψυχή, μόνο μία ψυχή από τους παρόντες να με ακούσει, το θεωρώ μεγάλο κέρδος, διότι δεν είναι εύκολο για τον καθέναν να πει: τα εγκαταλείπω όλα, δηλαδή δεν θέλω περιουσία, την αποποιούμε την περιουσία και θέλω να ζήσω κατά άλλων τρόπων. Το θεωρώ λοιπόν μέγα κέρδος, μόνο μία ψυχή να το καταλάβει. Χάριν αυτής, ας πω αυτά που έχω να πω, αλλά και χάριν των άλλων, θα πω και κάτι, γιατί, συγγνώμη, όταν περνάει το νερό από τη σωλήνα, δεν παίρνει βέβαια τίποτα σωλήνα από το νερό, αλλά βλέπετε δροσίζεται, παγώνει, γιατί όταν είναι καλοκαίρι, έτσι και εκείνος που μπορεί να μην φτάσει να δεχτεί την ακτιμοσύνη ένας χριστιανός μας ακροατής, αλλά το ότι θα ακούσει κάτι, αυτό θα τον βοηθήσει. Ο ακτίμων, λέει ο Άγιος Ιωάννης Ισκλήρωτος, του κόσμου δεσπότης. Είναι του κόσμου κύριος ο ακτίμων. Περνάς από τα περιβόλια, τους ανθοκήπους, οι άλλοι διαθέτουν λοιπάσματα, εργάτας, γεωπόνους, να έχουν ωραία περιβόλια και πολλοί δαπάνοι ξοδεύουν. Δεν σε εμποδίζει, περνώντας από τους δρόμους απ' έξω, να απολαμβάνεις τα ωραία περιβόλια, να μυρίζεις τα λουλούδια όπως μυρίζουν και δεν ξοδεύεις τίποτε απολύτως. Διότι όλος ο κόσμος είναι δικός σου. Μην νομίσετε, του ακτίμονος είναι όλος ο κόσμος και όχι εκείνου ο οποίος έχει περιουσία. Απάτη, είναι λάθος. Βέβαια δεν φέρεται εκ πρώτης όψεως. Πρέπει κανείς να αρχίσει να δοκιμάζει για να το καταλάβει. Το Θεό την φροντίδα πιστεύων. Ουκέρι άνθρωπο περί χρείας αυτού. Δεν θα πεις άνθρωπο έχω ανάγκη. Δεν θα πεις άνθρωπο έχω ανάγκη. Τα δε ερχόμενα δέξετε ως εκ χειρός Κυρίου. Ό,τι έρθει για να το χρησιμοποιήσει, αυτό θα το δεχθεί ότι από το Θεό έρχεται. Αυτό θα πει ζω απροσπαθώς. Είναι σπουδαίο στοιχείο. Η ακτιμοσύνη ακόμη, αγαπητοί μου, είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στην 16η κατηχησή του: ακτιμοσύνη δίδωση το Πνεύμα το Άγιο.
Αλλά δεν είναι όμως μόνο, δεν είναι μόνο δώρο του Αγίου Πνεύματος. Είναι και κόπος προσωπικός και τα δυο μαζί. Όταν γίνεις μαθητής του διδασκάλου της ακτιμοσύνης που είναι ο Χριστός. Λέει εδώ πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο γευσάμενος τον άνω, ευχερός τον κάτω περιφρονεί, καταφρονεί. Εκείνος που δοκίμασε τα επάνω, εύκολα περιφρονεί τα κάτω. Ο δε εκείνον άγευστος, επικτήμαση να γάλετε. Εκείνος που δεν δοκίμασε τα επάνω, ευχαριστιέται με τα κτήματα και με την ιδιοκτησία. Πραγματικά, αυτό έκανε τον Απόστολο Παύλο να πει τα πάντα ηγούμε, σκύβαλα είναι, ή να Χριστόν κερδίσω. Εκείνος που δοκιμάζει την πνευματική ζωή, πείτε σε έναν πνευματικό άνθρωπο, σε έναν πνευματικό, θα σου δώσω πάρα πολλές λίρες, αλλά δεν θα πηγαίνεις στην εκκλησία. Θα σας πετάξει τα χρήματα εις το πρόσωπο. Πάρτα και να είναι για σένα εις απώλεια, που είπε και ο Απόστολος Πέτρος προς τον Σίμωνα τον Μάγο. Να του πείτε του άλλου ότι θα τον βάλετε σε ένα άνετο σπίτι, αλλά δεν θα πάει να κάνει κήρυγμα. Θα σας πει ποτέ σε μια καλή βαναμένο δεν μπορείς να μου στερήσεις αυτό που εδοκίμασα. Εκείνος που δοκίμασε Χριστόν περιφρονεί των χρυσών. Γιατί ο Χριστός δεν ανταλλάσσεται με τον χρυσόν. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιερός Χρυσόστομος, συγγνώμη, είπε δήμη, πες μου λέει, η αγάπη την ακτιμοσύνη έτεκεν ή η ακτιμοσύνη την αγάπη. Τι γέννησε λέγει, η ακτιμοσύνη την αγάπη ή η αγάπη την ακτιμοσύνη. Εμεί δοκεί η αγάπη την ακτιμοσύνη ή η οποία και επέστρεγγεν αυτήν μάλλον. Η αγάπη γεννάει την ακτιμοσύνη. Πρώτα θα αγαπήσεις τον Χριστό και μετά θα πεις τα θεωρώ όλα σκύβαλα. Δεν μπορείς να πετάξεις ούτε ένα καρφί από την περιουσία σου εάν δεν έχεις αγαπήσει τον Χριστό. Πού το μυστικό της ακτιμοσύνης ή στην αγάπη του Χριστού. Αγαπητοί, τελειώνουμε. Με συγχωρέσετε, σας τράβηξα τον λόγο. Λέγει ο Απόστολος, συγγνώμη, λέγει ο Κύριος, σαν συμπέρασμα, εκείνα που είπε όταν εκείνος ο νεαρός τον απεισχόλησε να του πει, Κύριε, μοίρασε την περιουσία μεταξύ μου και του αδελφού μου. Και ο Χριστός είπε, οράτε και φυλάσσεστε από πάσης πλενεξίας. Κοιτάξτε τι χρησιμοποίησε εδώ, οράτε. Ωρώ, θα τη βλέπω. Δηλαδή έφυστα την προσοχή και την επισήμανση του πάθους. Κοιτάξτε λέει καλά. Και φυλάσσεστε. Θα πει φυλάσσεστε. Θέλει εδώ να τονίσει ότι πρέπει τόσο να απορρίπτουμε κάθε τι που θα μπορούσε να προκαλέσει την νόσο της φυλαργυρίας, όσο και το να μετερχόμεθα κάθε μέσον το οποίο θα μας διασφαλίσει την άκυλα αργυρία. Ο ελεύθερος από το πάθος της φυλαργυρίας χριστιανός δεν μπορεί να έχει διαφορετικό μέτρο από εκείνο που είχε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος προβάλλεται μέτρων προς μίμηση. Σταχυολογώ από τις πράξεις μία μικρή περικοπή και το τελευταίο κεφάλαιο τμήματα από την προς Φιλιππισίους επιστολή του να δώσουμε το μέτρο για να τον μιμηθούμε τον Απόστολο. Θα παρακαλέσω σπίτι σας το δέλτα τελευταίο κεφάλαιο προς Φιλιππισίους, διαβάσατε το. Είναι μεγαλειώδες. Αν μπορείτε από υπόμνημα διαβάσατε το με πατερικές παρατηρήσεις. Θα το απολαύσετε, θα τριχίσετε εκεί στην θαυμασία εκείνη συμπεριφορά του Αποστόλου. Ακούσατε. Εγώ γαρέμαθον, αλλά πρέπει να πω λίγο ιστορία. Ο Απόστολος είναι φυλακισμένος στην Ρώμη. Είναι φυλακισμένος στη Ρώμη. Δούλευε και έβγαζε χρήματα για να ζήσει εκείνος και η ιεραποστολική του συντροφιά.
Τώρα στη Ρώμη φυλακισμένος, πώς θα δουλέψει. 3 χρόνια κάθεσε φυλακισμένος. 2 στην Αντιόχεια και, συγγνώμη, στην Κεσάρια και 1 στην Ρώμη. Λοιπόν, 3 χρόνια πώς θα μπορούσε να κινηθεί. Και οι Φιλιππίσοι του στείλαν μερικά χρήματα. Και εκεί λέει, δεν ζητώ το δώμα, το δώρο, αλλά τον καρπόν, τον πλεονάζοντα εις εσάς. Εκείνο που μου δώσε χαρά δεν ήταν ότι μου στείλατε εμένα χρήματα, αλλά εκείνο που με γεμίζει από χαρά είναι ότι σκεφτήκατε να στείλετε χρήματα. Δηλαδή η συμπεριφορά σας, αυτό με γεμίζει και όχι τα χρήματά σας. Μέσα σε αυτό το θέμα αποσπώ μερικές του θέσεις. Εγώ γαρέμαθον, εμείς οι μη αυτάρκης είναι, διότι εγώ έχω μάθει σε εκείνα που είναι, πια, όποια και να είναι, να είμαι αυτάρκης. Λίγο, λίγο, περισσότερο, περισσότερο. Είδα και ταπεινούσε, είδα και περισσεύει. Εγνώρισα, έβαθα και να ταπεινούμε με πτωχίαν. Αλλά εγνώρισα και να περισσεύω σε πλούτον. Δηλαδή, όταν είμαι φτωχός, δεν γκρινιάζω, ούτε ζητιανεύω. Όταν είμαι πλούσιος, δεν σπαταλώ, ούτε πετώ τα χρήματα στις ειδονές του κόσμου τούτου. Είναι εκείνο το καρμπιρατέρ, θα λέγαμε, που ρυθμίζει πόσο θα χρησιμοποιήσεις από αυτό που κρατάς στα χέρια σου. Σπουδαίο πράγμα αυτό. Μάλιστα, δυσκολότερο το είδα και περισσεύει από το είδα και ταπεινούστε. Εν παντί και εν πάση με μη είμαι και χορτάζεστε και πεινάν. Τι μεγαλόπρεπη ψυχή ο Απόστολος. Και περισσεύει και είστε. Έχω μάθει, λέει, σε όλα. Σε όλες τις καταστάσεις και σε όλες τις περιστάσεις έχω μοιηθεί και να χορταίνω και να πεινώ και να περισσεύω και να υστερούμε. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όλα τα μπορώ με τη δύναμη που μου δίνει ο Χριστός. Αργυρίου ή χρυσίου, λέει στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, εις την Μίλητον, όταν πηγαίνει για τα Ιεροσόλυμα. Είναι στα Πράξεις, το 20ο κεφάλαιο. Αργυρίου ή χρυσίου ή ματισμού ουδενός απαιτήμησα. Από κανέναν από εσάς δεν επεθύμησε να πάρω χρυσάφι, ασήμι, παιδί νομίσματα ή ματισμόν. Αυτοί γινώσκετε. Εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε πολύ καλά ότι τις χρύες μου και τις ούχιμετε μου υπηρέτησαν εχείρες αυτού. Ότι εις τις ανάγκες μου και τις ανάγκες της ιεραποστολικής μου συντροφιάς υπηρέτησαν τα χέρια αυτά. Και θα έδειξε ο Απόστολος εκείνα τα ευλογημένα, ροζιασμένα χέρια εις τους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Πόσο μακριά είμαστε από εκείνα τα πελώρια αναστήματα. Πόσο μακριά είμαστε. Πάντα υπέδειξα ημίν. Όλα σας τα υπέδειξα. Ότι ούτω κοπιώντας δι αντιλαμβάνεστε των ασθενούντων. Έτσι λέει, πρέπει να κουραζόμαστε για να έχουμε αντίληψη, για να βοηθούμε εκείνους οι οποίοι δεν δίνανται. Μνημονεύειν τε των λόγων του Κυρίου Ιησού και να θυμόμαστε τα λόγια του Χριστού. Δεν υπάρχουν στο Ευαγγέλιο. Γιατί? Βέβαια δεν καταγράφουν τα Ευαγγέλια αλλά τα λόγια του Χριστού, αδύνατον. Αλλά αυτό που διασώζεται, το ότι διασώζεται από τον Απόστολο Παύλο, δεν είναι άνευ σημασίας, διότι ο Απόστολος, επειδή έτσι έζησε, επεσήμανε αυτόν τον λόγο του Κυρίου, γι' αυτό και τον διασώζει. Ποιος ο λόγος του Κυρίου? Ότι ο Κύριος Ιησούς είπε, ότι αυτός είπε, ο ίδιος το είπε, μακάριον εστί μάλλον διδώνε η λαμβάνη. Είναι ευτυχέστερο μάλλον κανείς να δίνει παρά να παίρνει. Μάλλον κανείς να ξοδεύει για τους άλλους παρά να αποθηκεύει εις τις αποθήκες και τα συρτάρια και τις τράπεζες χρήματα και πράγματα.
Απέχω δε πάντα και περισσεύω, θα πει στους Φιλιππισίους. Απέχω θα πει έχω από. Συνεπώς έχω απ' όλα. Προσέξτε, δεν θα πει απέχω, είμαι μακριά. Απέχω θα πει έχω από. Έχω απ' όλα. Έχω απ' όλα και όχι μόνο έχω απ' όλα, αλλά και περισσεύω. Ω Θείε Παύλε, ω Άγιε Παύλε, είσαι κρατούμενος στη φυλακή της Ρώμης 3 χρόνια και λες ότι έχεις απ' όλα και περισσεύεις. Γιατί έμαθε και να υστερείται και να περισσεύει. Μπορεί να έχει ένα παξιμάδι και να φάει το μισό και να πει ότι επερίσσευσε. Μα εχόρτασε, έμαθε να πεινά, έμαθε και να χορταίνει. Είναι θέμα να μάθει κανείς. Και όταν μάθει κανείς, τότε γίνεται ανάστημα πελώριο σαν το Αποστόλου Παύλη. Αγαπητοί μου, και εμείς έτσι να γίνουμε. Μάλλον, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, μάλλον φιλόχριστή παρά φιλόχρισή. Φυλασσόμενοι ή θεραπευόμενοι από την φοβεράν νόσον της φιλαργυρίας και ο Θεός της ευλογίας, όπως έτσι και τελειώνει ο Απόστολος στους Φιλιππισίους την επιστολή του, και ο Θεός της ευλογίας πληρώσει πάσαν χρίαν ανάγκη, χρίαν ημών κατά τον πλούτον αυτού του Θεού, τον πλούτον εν δόξη εν Χριστώ Ιησού.